Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθη νοσηλεύεται με πολλά τράματα στο προσωπο ενας ένα 84χρονος που έπεσε θύμα ληστείας. Άγνωστοι δράσεις μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθη Λάγου και με τη χρήση βία του λίστεψαν. Εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμεναν και χτύπησαν με αγριότητα τον ηλικιωμένο άνδρα στο πρόσωπο με σκοπό να του παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Επιστάμενε έρευνε εξάγουν οι αστυνομικέ αρχέ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αγνώστων μέχρι στιγμή δραστών οι οποίε στι 24 πρώτου 2023, τι πρώτε πρωινέ ώρε στην ευρύτερη περιοχή τη Ξάνθη και έχοντα καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του, εισήλθαν σε οικία που διέμεναν τέσσερι ημεδαπή και με τη χρήση βία και απειλή, με κυνηγητικά όπλα, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού του χρήματα, τη μαλφή, ένα κυνηγητικό όπλο, ένα ρολόι και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν προ άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού ένα κυνηγητικό όπλο που κατήχαν οι δράστε, το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί το Δεκέμβριο 2022, το οποίο και κατασχέθηκε. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης.